Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 58ο επεισόδιο του podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το ακανθόδες θέμα της απιστίας. Τι είναι η απιστία, αίτια της απιστίας και κάποιες εισηγήσεις για πρόληψη και αποφυγή της απιστίας. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το ζήτημα της απιστίας και οπωσδήποτε δεν μπορεί να καλυφθεί με ένα μόνο επεισόδιο. Οπότε σας προαναγγέλλω από τώρα πως το επόμενο επεισόδιο, το 58ο επεισόδιο του podcast, θα έχει τίτλο «Το βαθύ τραύμα της επιστίας, εισηγήσει για αντιμετώπιση του». Ας πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε με περισσότερα λόγια τι σημαίνει απιστία. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της απιστίας, το οποίο είναι συνομήλικο με το θεσμό της μονογαμίας. Από τον καιρό που οι άνθρωποι άρχισαν να σχηματίζουν μονογαμικές συνδέσεις, άρχισε να παρατηρείται και το φαινόμενο της απιστίας. Δεν μπορεί να υπάρξει απιστία χωρίς μονογαμία. Τι είναι λοιπόν η απιστία. Ο βασικός ορισμός της απιστίας αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένας σύζυγος, άνδρας ή γυναίκα ή σύντροφος, επιλέγει να εμπλακεί σε μια συναισθηματική ή σεξουαλική σχέση με κάποιον που δεν είναι ο επίσημος σύντροφος του ή επίσημος σύντροφος του και στον οποίο έχει υποσχεθεί μονογαμία. Τι είναι η μονογαμία? Η μονογαμία είναι μια μορφή διαδικής Ερωτική σχέση, ερωτική σεξουαλική σχέση, στην οποία ένα άτομο έχει ένα μόνο σύντροφο. Η μονογαμία διαχωρίζεται στην κλασική μονογαμία, η οποία ορίζεται ως μια ενιαία σχέση μεταξύ ανθρώπου που παντρεύονται ως παρθένοι, παραμένουν σεξουαλικά αποκλειστικοί και συναισθηματικά αποκλειστικοί σε όλη τους τη ζωή και γίνονται άγαμοι μετά από τυχόν θάνατο του συντρόφου στην εποχή μας, όσοι άνθρωποι επιλέγουν τη μονογαμία, στην πραγματικότητα επιλέγουν τη συριακή μονογαμία. Serial monogamy είναι ο όρος στα αγγλικά, η οποία αναφέρεται σε γάμο ή αποκλειστική ερωτική σχέση με μόνο ένα άλλο άτομο κάθε φορά. Άρα έχουμε την κλασική μονογαμία, όπου δεν κάνεις σεξ με κανέναν άλλον εκτός από τον άνδρα σου ή τη γυναίκα σου και αυτό μετά το γάμο. Και αν τυχόν πεθάνει ο η σύντροφός σου, παραμένεις χωρίς άλλο σύντροφο. Αυτή είναι η κλασική μονογαμία. Η σύγχρονη μορφή της μονογαμίας είναι η συριακή μονογαμία. Κάθε φορά που θα βρίσκομαι μέσα σε μία σχέση ή γάμο, έχω αποκλειστική ερωτική συναισθηματική σεξουαλική σχέση μόνο με τον τι σύντροφο και όχι άλλα πρόσωπα. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαχωρίσουμε ότι απιστία θεωρείται όχι μόνο η σεξουαλική απιστία, όχι μόνο δηλαδή το να κάνει σεξ με κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ο ή σύντροφός σου, αλλά και η συναισθηματική απιστία. Η συναισθηματική απιστία αναφέρεται στο φαινόμενο όπου ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μία αποκλειστική σχέση, σε μία σχέση που έχει συμφωνηθεί μονογαμία, είτε αυτή η σχέση είναι γάμος, είτε είναι αστική ένωση, αλλά παρόλα αυτά επιλέγει να μοιράζεται το συνέστημα του και δει το ερωτικό συνέστημα του με άλλον ή άλλους ανθρώπους πέρα από τον ή τη σύντροφό του. Διάφορες ερωτικές σχέσεις, οι οποίες παραμένουν στο επίπεδο το διαδικτυακό ή το τηλεφωνικό, αποτελούν περιπτώσεις συναισθηματικής απιστίας. Εάν δηλαδή το ερωτικό μου συνέστημα το διοχετεύω ή το παροχετεύω σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο εκτός από τον ή τη σύντροφό μου, ακόμη και αν δεν συναντηθώ ποτέ από κοντά με εκείνο το άλλο πρόσωπο, ακόμη και αν δεν έχω κανένα σεξουαλικό επεισόδιο με εκείνο το άλλο πρόσωπο, πάλι θεωρείται απιστία και αυτή είναι η συναισθηματική απιστία. Επίσης, υπάρχει ένα υποείδος της συναισθηματικής απιστίας, το οποίο ονομάζεται μικροαπιστία, στα αγγλικά micro -cheat. Και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες, όπου ένας ή μία σύντροφος έχουν τακτική φιλική συναισθηματική επικοινωνία με πρόσωπα άλλα εκτός από τον ή τη σύντροφό τους, με τα οποία αυτά πρόσωπα ή με το οποίο αυτό πρόσωπο μοιράζονται την καθημερινότητα τους, γίνονται ευάλωτα συναισθηματικά με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά και διοχετεύουν ένα βαθύ συναισθηματικό κομμάτι δεσίματος σε πρόσωπο έξω από τη μονογαμική του σχέση, αντί στον στη σύντροφό του. Δηλαδή, το micro-cheating ή αλλιώ μικροαπιστία αναφέρεται σε περιπτώσει όπου ένα άνθρωπο ενώ έχει τέρι, στο οποίο έχει υποσχεθεί μονογαμία, εάν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εάν έχει κάτι που τον ενθουσιάζει, που την ενθουσιάζει, που τον προβληματίζει, που τον προβληματίζει, οτιδήποτε που τον δίνει απασχολεί, αντί να μοιραστεί αυτά τα συναισθήματα, τα ευάλωτα με τον ή της σύντροφό του, επιλέγει να τα μοιραστεί στα κοινωνικά δίχτυα, στα messengers, με άλλους ανθρώπους ή με άλλο άνθρωπο. Άρα έχουμε το φαινόμενο της σεξουαλικής απιστίας, όταν ένας σύντροφος αντί να κάνει σεξ με τον ή της σύντροφό του κάνει με κάποιον άλλον, παρόλο που έχει μπει συνειδητά σε μία σχέση μονογαμίας, Έχουμε το φαινόμενο του συναισθηματική απιστία, όπου κάποιο ερωτεύεται και μοιράζει ερωτόλογα και συναισθηματικέ εξάρσει ερωτικής φύσης με άλλα πρόσωπα ή με άλλο πρόσωπο, χωρί να φτάσει στη σεξουαλική πράξη. Και έχουμε και το φαινόμενο της μικροαπιστία, όπου κάποιο διοχετεύει την ενέργειά του, διοχετεύει τη συνδεσιμότητά του σε άλλου ανθρώπου ή σε άλλο άνθρωπο παρά στο τέρι του. Και επειδή σε αυτό το επεισόδιο είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για την πρόληψη της απιστίας, εάν θέλουμε να παραμείνουμε πιστοί στον ιστή σύντροφό μας, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να επιδιώκουμε να είμαστε συνδεδεμένοι συναισθηματικά και να δείχνουμε την ευαλωτότητα μας στον ιστή σύντροφό μας και να μην πέφτουμε στην παγίδα, την μπορούμε να ξεπεράσουμε την δυσφορία που τυχόν νιώθουμε στο γάμο μας ή στη σχέση μας με το να μιλούμε για τα προβλήματα της σχέσης μας με τρίτα πρόσωπα. Αρκετές απιστίες σεξουαλικές ξεκινάνε από μικροαπιστίες όπου συζητούμε τα προβλήματα της σχέσης μας με κάποιον από τη δουλειά μας, κάποιον από το φιλικό μας περιβάλλον και όχι με τον ή τη σύντροφό μας. Ένας άλλος ορισμός της απιστίας είναι ο ακόλουθος. Μη συνενετική, μη μονογαμία non-consensual, non-monogamy. Επειδή στην εποχή μας υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται στη συνενετική μη μονογαμία, δηλαδή συμφωνούν μεταξύ τους δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση ή σε γάμο να ανοίξουν το γάμο τους ή να ανοίξουν τη σχέση τους και λένε βρίσκονται σε ανοιχτή σχέση ή σε ελεύθερη σχέση και συμφωνούν μεταξύ τους ότι θα πηγαίνεις και εσύ με άλλους. Θα πηγαίνω και εγώ με άλλες ή διάφορες άλλες διαβαθμίσεις. Και γι' αυτό το επεισόδιο έμαθα ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία βάζουν κανόνες ότι σεξ ολοκληρωμένο και δυσδυτικό κάνουμε μόνο μεταξύ μας, αλλά έχουμε μια ελεύθερη σχέση του στυλ ότι επιτρέπουμε ένα ένας τον άλλον να φλερτάρει ή και να επιδίδεται σε κάποιες ερωτικές πράξεις με άλλα πρόσωπα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Έμαθα ότι κάποια ζευγάρια συμφωνούν ότι ό,τι γίνεται στο Vegas παραμένει στο Vegas. Δηλαδή, εάν θα είσαι σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μπορείς να κάνεις σεξ, να ερωτοτροπήσεις με άλλα πρόσωπα, αλλά όχι στην ίδια χώρα που κατοικούμε μαζί, στην ίδια πόλη που κατοικούμε μαζί. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις και κανονισμοί και κανόνες συνενετικής μη μονογαμίας. Δεν είναι το θέμα του επεισοδίου αυτό. Η πολυγαμικότητα, οι ελεύθερες σχέσεις και ο ανοιχτό γάμος και το κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχήμα. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η απιστία και η απιστία ορίζεται και ως μη συνενετική μη μονογαμία. Δηλαδή, εξασκώ τη μη μονογαμία χωρί τη συνένεση του συντρόφου μου ή τη συντρόφου μου. Αφήνω τον ή τη σύντροφό μου να νομίζει ότι βρισκόμαστε σε σχέση μονογαμική, ενώ εγώ χωρί τη συνένεση του άλλου προσώπου κάνω τη σχέση ανοιχτή, ελεύθερη από την πλευρά μου. Το μη συνενετική μη μονογαμία είναι ένα τρόπο να γλυκάνουμε λιγάκι το χάπι και να παρουσιάσουμε την απιστία ω κάτι πιο μοντέρνο και πιο έτσι ε, θεωρητικό. Μη συνενετική, μη μονογαμία. Στην πραγματικότητα απιστία είναι να κάνεις το λεγόμενο cheating στα αγγλικά, που σημαίνει να κλέβεις από το σύντροφο σου. Να παίρνεις ενέργεια, συνέστημα, ερωτισμό που έχεις υποσχεθεί στον ή στη σύντροφό σου και να τον διοχετεύεις ή παροχετεύεις αλλού παρόλο που η σύγχρονη κοινωνία συμφωνεί πως η απιστία είναι κάτι που δεν είναι επιθυμητό, οι άνθρωποι συνεχίζουν να το κάνουν τακτικά. Με βάση διάφορες έρευνες αυτοαναφοράς. Έρευνες αυτοαναφοράς σημαίνει ότι μια ομάδα ανθρώπων συμφωνούν να απαντήσουν σε κάποια ερωτηματολόγια και να αναφέρουν μόνοι τους τις συνήθειές τους, με όση εγκυρότητα μπορεί να έχει αυτό, γιατί δεν είμαστε σίγουροι 100% ότι κάποιο απαντάει απολύτω ειλικρινά σε ένα ερωτηματολόγιο, είτε γραπτό, είτε ένα ερωτηματολόγιο που το διαβάζει ο ερευνητή, απαντά τι ερωτήσει, το, το υποκείμενο τη έρευνα και τη σημειώνει ο ερευνητή. Με βάση δεδομένα από τέτοιε έρευνε, αυτό αναφορά, σημειώνεται πω 20 έω και 25% των ανδρών που είναι παντρεμένοι τώρα ή που έχουν παντρευτεί σε κάποια φάση στη ζωή τους, παραδέχονται να είχαν τουλάχιστον μια εξωσυζυγική σχέση σε κάποια φάση και το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που παραδέχονται σε έρευνες αναφορά ότι είχαν κάποια εξωσυζυγική φάση μέσα σε γάμο είναι 10-15%. Εννοείται ότι αυτές οι έρευνες αυτοαναφοράς γίνονται σε συγκεκριμένες χώρες, συνήθως στην Αμερική, έχουν συγκεκριμένους ερευνητικούς περιορισμούς και είναι εντελώς ανδεικτικά τα στοιχεία αυτά. Ότι 20-25% ότι ένα στους 4 ή ένα στους 5 άνδρες α, παραδέχεται να έχει απατήσει και μία στις 10 ή μία στις 9 γυναίκες παραδέχεται να έχει απαντήσει σίγουρα όμως δίνουν κάποια ένδειξη. Παραδέχεται, όχι έχει αποδειχθεί ότι έχει απαντήσει. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να πούμε μερικά fun facts τώρα σε σχέση με την απιστία, όσο φαν αν μπορεί να είναι η απιστία, κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θα ξεκινήσουμε με έναν αστικό μύθο. Στις μέρες μας η απιστία έγινε πιο εύκολη λόγω του διαδικτύου. Ισχύει όχι, όχι, όχι. Παρά τις ευκολίες εντός εισαγωγικών που παρέχει τεχνολογία, για παράδειγμα, ιστοσελίδες γνωριμιών, εφαρμογές που μπορείς να στέλνεις κρυφά μηνύματα ή να τα αποκρύβεις, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι δείκτες απιστίας δεν είναι κατά πολύ αυξημένοι σήμερα σε σύγκριση με την περασμένη 20 αιτία. Αυτό σημαίνει πώς η τεχνολογία δεν οθεί περισσότερα άτομα στην απιστία, απλώς διευκολύνει όσους ούτως ή άλλως σκόπευαν να παραστρατήσουν. Ε, έχω κάποια στοιχεία εδώ πέρα, από έναν πίνακα, ο οποίος έχει τον τίτλο «Αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά των Αμερικανών τα τελευταία 20 χρόνια». Είναι ε, μία ανασκόπηση δεδομένων, από την U.S. General Social Survey, την Αμερικάνικη Γενική Κοινωνική Έρευνα, τα οποία μαζεύτηκα μεταξύ του 1990 και του 2012. Τα πε Τις περισσότερες χρονιές αυτό το survey, αυτή η έρευνα, ε, γίνεται στην Αμερική ε, και περιλαμβάνει ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα Αμερικανών ενηλίκων 18 ετών και άνω. Στη σημερινή εποχή, οι Αμερικανοί αναφέρουν ότι έχουν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή τους από ότι τη του στην αρχή της δεκαετίας του 90. Στην αρχή της δεκαετίας του 90, ο μέσος όρος των συντρόφων που έλεγε ένα πρόσωπο ότι είχε, το σεξουαλικό συντρόφο που έλεγε ένα πρόσωπο ότι είχε ήταν μεταξύ 8 και 9 συντρόφων. Το 2012 ήταν μεταξύ 12 και 13 συντρόφων ο μέσο Όσον αφορά στην απιστία, 20 χρόνια πριν, 15,4% των Αμερικανών παραδέχονταν να κάνουν σεξ έξω από το γάμο τους. Σήμερα αυτό το ποσοστό είναι 15,8%. Είναι σχεδόν το ίδιο. Δεν έχουν αυξηθεί δηλαδή τα ποσοστά της απιστίας. Έχουν πέσει όμως τα ποσοστά των Αμερικανών που παραδέχονται ότι έχουν πληρώσει για να λάβουν σεξουαλικές υπηρεσίες. 20 χρόνια πριν, 8,4% των Αμερικανών παραδέχονταν ότι πλήρωναν για αγοραίο σεξ, ενώ σήμερα μόνο 6% των Αμερικανών παραδέχονται ότι πληρώνουν για σεξουαλικέ υπηρεσίε. Ένα αριθμό ο οποίο έχει αυξηθεί είναι ο αριθμό των Αμερικανών που αναφέρουν ότι έχουν κάνει ευκαιριακό σεξ τον τελευταίο χρόνο. Σήμερα το ποσοστό των Αμερικανών που παραδέχεται ότι έχει κάνει σεξ χωρίς δεσμεύσει τον τελευταία χρονιά είναι τόσο ψηλό στο 37,9%, ενώ 20 χρόνια πριν ήταν 32, 2%. Αυτό που επίσης έχει αυξηθεί είναι το ποσοστό των Αμερικανών οι οποίοι παραδέχονται ότι ε, την τελευταία χρονιά έχουν κάνει σεξ με κάποιον άνθρωπο α, που είναι γνωστός τους, δηλαδή έχουν κάνει σεξ χωρίς σχέση αλλά με πρόσωπο που γνωρίζουν, το λεγόμενο friends with benefits, φίλοι με προνόμια, ε, 20 χρόνια πριν ήταν 30%. Τώρα είναι 41,2%. Άρα το ενδιαφέρον γεγονός που μας αφορά έχει να κάνει με την απιστία ότι δεν βλέπουμε αύξηση τα ποσοστά των ανθρώπων που παραδέχονται ότι απατούν το τέρι τους πριν την τεχνολογική ανάπτυξη και μετά. Και όπως είπα προηγουμένως, η τεχνολογία βοηθάει αυτούς που ούτως ή άλλος θα πιστούσα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον αστικό μύθο. Υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι ε, αν μια γυναίκα έχει πολλούς οργασμούς ή έχει οργασμούς κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πατήσει το σύντροφό και αν δεν έχει οργασμούς κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, αν παρουσιάζει ανοργασμικότητα, δηλαδή ανοργασμία, αυτό σημαίνει πως θα πατήσει το σύντροφό της. Έχει βρεθεί μέσα από αντίστοιχε έρευνες αυτοαναφοράς ότι η συχνότητα του οργασμού στις γυναίκες δεν προβλέπει τις πιθανότητες να πατήσει το σύντροφό τη. Υπάρχει όμως μια άλλη συχνότητα η οποία προβλέπει πιθανότητες η γυναίκα να πατήσει τον σύντροφό τη. Και αυτή είναι η συχνότητα με την οποία η γυναίκα προσποιείται τον οργασμό. Όσο πιο συχνά μια γυναίκα προσποιείται τον οργασμό, τόσο πιο πιθανόν είναι να πατήσει τον σύντροφό τη. Έτσι, τον λιμόι δεν είναι και κάνει μόνο νόημα αυτό. Ε, μια γυναίκα η οποία μπαίνει στη διαδικασία να υποκριθεί οργασμό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, παρουσιάζει το στοιχείο της εξαπάντηση όταν προσποιήσεις οργασμό, εξαπατάς τον σύντροφο σου για το ότι είσαι ικανοποιημένη από την ερωτική πράξη ή φτάνεις στην κορύφωση χωρίς την πραγματικότητα να φτάνεις. Άρα αυτή η φτάνει στην κορυφωση χωρί την πραγματικοτητα να φτάνει. αρα αυτη η ικανοτητα να λες ψέματα μπορεί να επεκταθεί και στην ικανότητα να απαντήσεις. Οι ερευνητές βρήκαν λοιπόν ότι η γυναικεία απιστία συνδέεται με την προσποιήση οργασμών. Πάμε τώρα σε ένα άλλο καυτό ερώτημα. Ένα πρόσωπο που έχει απατήσει στο παρελθόν έχει περισσότερες πιθανότητες να απατήσει στο μέλλον, ναι. Βέβαια, οι πιθανότητες να εξελιχθεί κάποιος σε κατασυρροήν άπιστο εξαρτώνται από τους λόγους που όθησα στην απιστία την πρώτη φορά. Είναι μια πολύ κοινή πεποίθηση ότι κάποιος ο οποίος έχει απατήσει μια φορά είναι καταδικασμένος να απατήσει ξανά και ξανά. Παρόλα αυτά, εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο έχει απαντήσει κάποιος πρώτη φορά. Οπότε τι είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει εάν κάποιος είναι πιθανό να πατήσει ξανά. Αυτό που καθορίζει αν κάποιος είναι ικανός να πατήσει ξανά είναι ο λόγος για τον οποίο έχει απαντήσει την πρώτη φορά. Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έχει απατήσει για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δική του προσωπικότητα είναι πολύ πιο πιθανό να πατήσει ξανά και ξανά ή αν έχει απατήσει για λόγους οι οποίοι προέκυψαν μέσα από τη σχέση δεν το κάνει αυτό πιθανόν, περισσότερο πιθανόν να πατήσει ξανά. Η έρευνα έχει βρει ότι ένας από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι απατούν ή απιστούν είναι επειδή δεν είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι εξαιρετικά δυστυχεί, να έχουν συναισθηματικέ ή σεξουαλικέ ανάγκε οι οποίε μένουν ανεκπλήρωτε λόγω της προβληματική τη σχέση, ή ο σύντροφο τους και αυτοί να μην είναι ένα καλό ματ, να μην έχουν καλό τέριασμα. Εάν το πρόσωπο το οποίο απατά για τέτοιο λόγο, απατά λόγω προβληματικής σχέσης και λόγω έλλειψης συναισθηματικής, πνευματικής, ψυχικής, ερωτικής και σεξουαλικής ικανοποίησης από τη σχέση καταλήξει στο μέλλον σε μια σχέση η οποία είναι πιο ικανοποιητική, δεν είναι απαραίτητο πως θα πατήσει ξανά. Για να το βάλουμε σε πιο απλά λόγια, αν έχει απατήσει κάποιο λόγω προβληματικής σχέσης, δεν είναι σίγουρο πως θα πατήσει ξανά, εχτός βεβαίως και ξαναμπεί σε προβληματική σχέση. Η έρευνα έχει δείξει ότι δύο από τα πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας θυμάστε τη θεωρία των πέντε βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας η οποία α, έχει αναφερθεί στο 20ο επεισόδιο του podcast Όπου μιλήσαμε για το agreeableness και το disagreeableness, για την καλοήθεια και την κακοήθεια, υπενθυμίζω εντάχει τη θεωρία των πέντε βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τα οποία είναι openness to experience, να είσαι ανοιχτό ή ανοιχτή σε νέε εμπειρίε, conscientiousness που σημαίνει ευσυνειδησία, extraversion που σημαίνει εξωστρέφεια, agreeableness που σημαίνει καλοήθεια, και neuroticism που σημαίνει νευρωτισμός. Με αυτούς τους πέντε παράγοντες έχουν γίνει διάφορε διάφορες συνδέσεις και έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν εξωστρέφεια και όπενες to experience σε μεγάλο βαθμό είναι πιο πιθανόν να απαντήσουν, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν καλοήθεια και ευσυνειδησία σε μεγαλύτερο βαθμό είναι λιγότερο πιθανόν να απαντήσουν. Δηλαδή, το αγκρίαπολνες, το να είσαι καλοσυνάτος και να νοιάζεσαι για τα συναισθήματα των άλλων και το να είσαι conscientious, να είσαι ευσυνείδητος, το να έχεις ε, την αίσθηση του καθήκοντος υψηλά, σε προστατεύει από την πιθανότητα να πατήσεις παρά αν έχεις ψηλή εξωστρέφεια και έχεις ψηλό το openness to new experiences. Φυσικά εννοείται ότι δεν είναι οτιδήποτε οριστικό από αυτά που λέμε εδώ πέρα, είναι κάποιοι συσχετισμοί που έχουν βρεθεί, ξαναλέω, μέσα από έρευνες αυτοαναφοράς. Ένα άλλο fun fact είναι ότι ο κίνδυνος εμφράγματος κατά τη διάρκεια του σεξ είναι αυξημένος μόνο στην περίπτωση σεξουαλικής επαφής εκτό από μόνιμη σχέση. Με βάση το Journal of Sexual Medicine, το περιοδικό σεξουαλική ιατρικής στην Αμερική, είναι πιο ψηλέ οι πιθανότητε να πάθει έμφραγμα κατά τη διάρκεια του σεξ, αν κάνει σεξ με κάποιον άλλο σύντροφο εκτό από τον σύντροφό σου, αν απατάς δηλαδή. Παρά αν δεν απατάς. Άρα κάνει καλό και στην υγεία της καρδιάς να μην απατούμε. Λοιπόν, έχουμε δώσει τον ορισμό της απιστίας, έχουμε δώσει κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα σε σχέση με την απιστία, ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε οριστικές απόψεις για τα αίτια της απιστίας. Ε, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει το φαινόμενο των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξακολούθηση απιστεί και είναι serial cheaters και είναι κατεξακολούθησιν άπιστοι αντί εξακολούθηση μονογαμικοί οι άνθρωποι αυτοί που ονομάσαμε και παίχτες ή παίχτριε σε διάφορα βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, ένας παίχτης ή μία παίχτρια θα απατήσει ούτω ή άλλως επειδή το να απατά είναι κομμάτι της ψυχοσύνθεσης του. Είναι μέσα στην προσωπικότητα τους η εναλλαγή συντρόφων, το να ψάχνουν να έχουν συγκινήσει μέσα από νέε σεξουαλικέ γνωριμίες και το καθεξής. Άρα υπάρχει το φαινόμενο του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει ηθικές αναστολές ως προς το να απαντήσει, δεν νιώθει ντροπή, δεν νιώθει ευθύνη, δεν θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να μην απαντήσει. Και υπάρχουν και οι περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι καταλήγουν να απαντήσουν επειδή βρίσκονται μέσα σε μια τοξική σχέση και φθύρονται ψυχικά, πνευματικά και συναισθηματικά από αυτή τη σχέση και μπορεί ω επακόλουθο αυτής της φθοράς να επισυμβεί και απιστία. Έχοντας υπόψη αυτά τα δύο αδρά αίτια της απιστίας, που το πρώτο είναι τι στυλ προσωπικότητας έχεις και το δεύτερο είναι με ποιο τρόπο ζεις τη ζωή σου, πώς ζεις τη ζωή σου τόσο τοξικά ή τόσο προβληματικά σε περιπτώσεις τοξικών και προβληματικών και κακοποιητικών σχέσεων, θα προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε κάποιες εισηγήσει για την πρόληψη της απιστίας. Με βάση τα στοιχεία της προσωπικότητας, θα θέλουμε να προλάβουμε την απιστία, επιλέγουμε εμείς οι ήδη να καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας την ευσυνειδησία και την καλοήθεια και επιλέγουμε σύντροφο ο οποίος να έχει ψηλά το χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας και το χαρακτηριστικό της καλοήθειας. Όσον αφορά στις περιστασιακές συνθήκες, αυτές που έχουν να κάνουν με τοξικές, προβληματικές, κακοποιητικές σχέσεις, βάζουμε συνειδητή προσπάθεια ώστε η σχέση μας να διατηρείται υγιής, ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά, και η ερωτική και σεξουαλική ευχαρίστηση να είναι υψηλή και στα δύο μέλη της σχέσης. Δηλαδή φροντίζουμε η σχέση μας ή ο γάμος μας να είναι σε καλή κατάσταση και βασικό εργαλείο για μια καλή σχέση είναι το εργαλείο της επικοινωνίας, όπως επίσης και το εξωτερικό εργαλείο της θεραπείας ζευγαριού, σε περίπτωση που τα προβλήματα είναι ανυπέρβλητα μόνο από προσπάθεια επικοινωνίας στο δύο μερών. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη συνειδητή προσπάθεια για διατήρηση της καλής ερωτικής σχέσης ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Πώς διατηρείται και ενισχύεται η σεξουαλική έλξη και χημεία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Στο σημείο αυτό θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το τελευταίο μου βιβλίο με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Είναι ένα απόσπασμα από το έκτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ». Πώς διατηρείται και ενισχύεται η σεξουαλική έλξη η παύλα χημεία. Είναι κοινό τόπος πως οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ξεκινούν μια σεξουαλική σχέση του πρώτου τρει μήνε έχουν πολύ πιο ψηλά επίπεδα σεξουαλική έλξη και χημία εντό εισαγωγικών. Αυτή η χρονική περίοδο ονομάζεται από κάποιου ειδικού στο πεδίο τη σεξολογία και φάση του μήνα του μέλητο, honeymoon phase. Σε αυτό σαφώ παίζουν βασικό ρόλο οι ορμόνε και η βιολογία μα. Όταν ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο, στην ουσία δίνουμε το ok στο σώμα μας και τον εγκέφαλό μας να μπει στη διαδικασία ερωτικής και σεξουαλικής σύνδεσης με έναν άλλο άνθρωπο. Ο Άλφρετ Άντλερ, ένας από τους πρώτους θεωρητικούς της επιστήμης της ψυχολογίας, υποστήριζε πώς επιλέγουμε συνειδητά με τη λογική μας με ποιον άνθρωπο θα συνδεθούμε ερωτικά. Με βάση τη θεωρία του Άντλερ, το μυαλό δίνει το ok στο σώμα η λογική δίνει το ok στο υποσυνείδητο, ώστε να φεθούμε ερωτικά με έναν άνθρωπο. Άρα, σε μια σχέση που υπάρχει σεξουαλική έλξη, η σεξουαλική έλξη θα παραμείνει υψηλή τους πρώτους τρεις μήνες και μετά σταδιακά θα πέσει. Αναπόφευκτα. Αυτό προφανώς σχετίζεται με την πρωτόγονη φύση μας και το γεγονός πως στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα και της μονογαμίας. Οπότε με τον τρόπο αυτό η φύση έδινε περιθώριο τρεις γυναικείους κύκλους γονιμότητας, τρεις μήνες δηλαδή, πάνω κάτω, σε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι ανθρώπων, ώστε να έχουν έντονο εσωτερικό κίνητρο να κάνουν σεξ μεταξύ τους και έτσι να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες να πετύχουν εγκυμοσύνη. Λέω ξανά, υπενθυμίζω, πως ζούμε μια σύγχρονη ζωή με ένα πρωτόγονο σώμα. Στι πρωτόγονε κοινωνίε υπήρχε επίση και ο θεσμό των οργείων ή του ομαδικού σεξ. Θεσμό που αναβιώνει σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και κύκλου στη σημερινή κοινωνία, δεν αποτελεί όμω μια συνηθισμένη δραστηριότητα όπω αποτελούσε στι πρωτόγονε κοινωνίε. Αρκετοί άνθρωποι αναφέρουν πω έχουν φαντασιώσει ομαδικού σεξ. Οι σεξουαλικέ φαντασιώσει είναι κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό από τι συνειδητέ σεξουαλικέ πράξει. Σεξουαλικές φαντασιώσεις ονομάζονται προσωπικές εικόνες και σενάρια ερωτικού περιεχομένου που δημιουργεί ένας άνθρωπος τη φαντασία του με στόχο τη σεξουαλική διάγερση. Το να έχουμε φαντασιώσεις, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει και να τις βάλουμε σε εφαρμογή και σίγουρα χρειάζεται προσοχή στο πώς διαχειριζόμαστε τη σεξουαλικότητα μας, επειδή ακριβώς είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας και επηρεάζει την ευεξία μας. Και αυτό το σημειώνω στο βιβλίο, γιατί έχω κλινική πείρα από ζευγάρια τα οποία ενέδωσαν στο να θέσουν σε εφαρμογή τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, όταν αυτές περιλάμβαναν και τρίτα και τέταρτα πρόσωπα, με ολέθρια αποτελέσματα και για τη ψυχική υγεία του καθενός ξεχωριστά, αλλά και για τη σχέση του ζευγαριού. Βέβαια, κάποιο μπορεί να πει ότι στο γραφείο ενό ψυχολόγου καταφεύγουν αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τι επιλογέ του και όχι αυτοί που είναι μια χαρά με τι επιλογέ του και δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Όμω η κλινική μου πείρα μου έχει δώσει κατέτια παραδείγματα. Επίσης, οι επιλογές του κάθε ανθρώπου για το πώς θα βιώσει τη σεξουαλική του ζωή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και βάση για οποιαδήποτε ηθική κοινωνική κρίση για τον άνθρωπο αυτό. Ο καθένας από εμά έχει το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα να επιλέγει με ποιο τρόπο θα ζει τη σεξουαλική του ζωή και σε τι είδους σεξουαλικές πράξει με άλλους συνενούντες ενήλικες θα συμμετέχει. Δεν μας πέφτει λόγο τι επιλέγουν οι άλλοι. Σημασία για τον καθένα από εμάς έχει τι επιλέγουμε εμείς και πώς μπορούμε να το βιώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και εδώ θα προσθέσω σημασία έχει και τι μας υπόσχονται οι άλλοι πώς θα τηρήσουν σε σχέση με εμάς και τι τηρούν και τι δεν τηρούν. Στη σημερινή εποχή περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά το θεσμό της μονογαμίας και του ρομαντικού έρωτα ως το επιθυμητό σχήμα για να βιώσουν τη σεξουαλική τους ζωή. Προτιμούν να έχουν ένα σύντροφο με τον οποίο να χτίσουν μια ερωτική σχέση και να έχουν σεξ μέσα στη σχέση αυτή. Ακόμη και αν πειραματίζονται σε περίοδους που είναι σύγκολ με περιστασιακό σεξ, ακόμη και αν επιδιώκουν να αποκτήσουν σεξουαλικές εμπειρίες σε κάποια συγκεκριμένη φάση στη ζωή τους, η πλειονότητα των σύγχρονων ανθρώπων επιθυμούν τη συναισθηματική εγκύτητα και ασφάλεια που δίνει μια μονογαμική ερωτική σχέση. Αυτό έχει άμεση σχέση και με τη θεωρία δεσμού του Μπόλπη, αυτή την οποία έχουμε αναφέρει σε αντίστοιχο επεισόδιο αυτό στο podcast. Οι στενές ασφαλείς διαπροσωπικές σχέσεις είναι διαδικές. Είναι αναμενόμενο όμως σε μια μονογαμική σχέση όσο περνάει ο καιρός να μην αισθανθούμε αυτόματα την ίδια σεξουαλική έλξη που στην αρχή. Και φυσιολογικό. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να επιλέξουμε την εύκολη λύση οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στην ερωτική έξαψη μια καινούργιας ερωτικής σχέσης, μετά το πρώτο τρίμηνο είτε τη διαλύουν και πάνε στην επόμενη, είτε αρχίζουν να πατούν ή να απιστούν. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Μπαίνει νέο σεξουαλικό ενδιαφέρον στο προσκήνιο, ανεβαίνει η σεξουαλική έλξη, αλλά ταυτόχρονα απατάς και τους σύντροφου. Αυτή είναι η εύκολη λύση για να συνεχίζεις να νιώθεις σεξι και να απολαμβάνει το σεξ. Να αλλάζει συνεχώς συντρόφους ή να αλλάζεις παράλληλα συντρόφους. Εάν όμως βρίσκεσαι σε μία μονογαμική ερωτική σχέση συνειδητά και είσαι άνθρωπος με υψηλή ευσυνειδησία και θέλεις να είσαι εντάξει σε σχέση με τον τρόπο που έχεις αποφασίσει να ζήσεις τη ζωή σου και τη σχέση σου, για να διατηρηθεί η σεξουαλική έλξη σε μια τέτοια σχέση συνειδητά μονογαμική, χρειάζεται και οι δύο σύντροφοι να το έχουν ως στόχο να επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους και να επιδιώκουν και να επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους, αλλά και να έχουν μια καλή ερωτική σχέση. Γι' αυτό και είναι τόσο απαραίτητη η επικοινωνία και στο σεξ, αλλά και για το σεξ. Χρειάζεται οι άνθρωποι να εκπαιδευτούμε έτσι ώστε να μπορούμε να μιλούμε άνετα και αβίαστα για το σεξ. Να καταπολεμήσουμε συνειδητά τα οποιαδήποτε κοινωνικά στερεότυπα τι οποιασδήποτε ενοχικέ προσεγγίσεις μα έχουν υπαγορευτεί από τη θρησκεία και την κοινωνία, να καταπολεμήσουμε τον πουριτανισμό και τη συντηρητικότητα και να αρχίσουμε να μιλάμε ειλικρινά με τον εαυτό μα αλλά και με τον σύντροφο μα για το σεξ. Όσο πιο ανοιχτά μιλούμε σε μια σχέση, τόσο πιο αυθεντική είναι η σχέση αυτή και τόσο περισσότερη οικειότητα αποκτούμε με τον ή τη σύντροφό μας. Η συναισθηματική οικειότητα ενισχύει και τη σεξουαλική οικειότητα και τρέφει συναισθηματικά τη σχέση. Γι' αυτό αναφέρθηκε και προηγουμένω ότι αποτελεί συναισθηματική απευθεία, micro cheating, ακόμη και το να λε τα προβλήματά σου και να σε συναισθηματικά οικείο με άλλα πρόσωπα. Το σεξ επίση είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να είναι προτεραιότητα σε ένα ζευγάρι. Και για να επιτευχθεί αυτό, το να είναι δηλαδή το σεξ προτεραιότητα, πρέπει να προγραμματίζουμε το σεξ και να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για αυτό. Στο πρώτο τρίμηνο μιας νέας σχέσης, στη φάση του μήνα του μέλητος, οι ορμόνες μας είναι τόσο υψηλές, ώστε ανα πάσα στιγμή να έχουμε εσωτερική κινητοποίηση, ώστε να μπορούμε να παρατήσουμε ό,τι κάνουμε και να ξεκινήσουμε μια σεξουαλική πράξη με τον σύντροφό μας. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και ερωτευμένοι, οι άνθρωποι που στην καθομιλουμένη ονομάζονται καψούριδες, καψούρα ορίζεται ως σφοδρό έρωτα στο λεξικό, έχουν συνέχεια μέσα στο μυαλό τους σκέψεις, συναισθήματα για το τέρι τους, νιώθουν έντονη επιθυμία ίσως όλες τις ώρες της ημέρας, ώστε να συναντηθούν με όλους τους τρόπους μαζί του. Αυτό μετά την πάραδο της πρώτης φάσης των πρώτων τριών μηνών ηρεμεί. Ηρεμή επειδή χρειάζεται και να δουλέψουμε και να εργαστούμε και να ασχοληθούμε με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας. Για να κρατήσει ζωντανή και ακμαία τη σεξουαλική του ζωή ένα ζευγάρι, πρέπει να έχει το σεξ της προτεραιότητες του και μια τουλάχιστον φορά την εβδομάδα. Για να κρατήσει ζωντανή και ακμαία τη σεξουαλική του ζωή ένα ζευγάρι, πρέπει να έχει το σεξ της προτεραιότητες του και μια τουλάχιστον φορά την εβδομάδα να αφιερώνει χρόνο ώστε να αναδημιουργεί εκείνες τις συνθήκες του πρώτου καιρού. Το λεγόμενο date night, βραδιά ραντεβού που καθορίζουν κάποια ζευγάρια. Μια βραδιά της εβδομάδα τουλάχιστον, στην οποία θα έχουν προγραμματισμένο πώς θα ασχοληθούν ουσιαστικά ο ένας με τον άλλο, ερωτικά και σεξουαλικά. Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει και παιδιά, χρειάζεται ακόμη περισσότερος προγραμματισμός και οργάνωση, ώστε να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ένα τρίωρο ραντεβού, στο οποίο να είναι ο ένας με τον άλλον σε ρομαντικό περιβάλλον και διάθεση. Πριν το προγραμματισμένο ραντεβού, καλή ιδέα είναι να φλερτάρει ο ένα με τον άλλο μέσω γραπτών μηνυμάτων, για παράδειγμα. Συνήθειε που στην αρχή μια σχέση μα βγαίνουν αβίαστα και φυσικά, στη συνέχεια καταπνίγονται μέσα στη ρουτίνα. Είναι ωραία συνήθεια να στέλνει ένα ρομαντικό μήνυμα στο τέρι σου ή ένα γραπτό μήνυμα με ένα σεξουαλικό υπονοούμενο. Ακόμη και το sexting, δηλαδή ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο που συμβαίνει ανάμεσα σε ζευγάρια που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σχέσης τους ή σε παράνομα ζευγάρια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνειδητά από ένα παντρεμένο ζευγάρι, ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε μονογαμική σχέση, ως ένα μέσο αναζωπήρωσης της σεξουαλικής έλξης σε αυτή την υφιστάμενη σχέση. Αυτό που χρειάζεται για να επέλθει η σεξουαλική έλξη και η σεξουαλική διάθεση είναι η συνειδητή εστίαση στον ιστή εστί σύντροφο. Η εξάσκηση αυτού που στα αγγλικά ονομάζεται mindfulness, είτε μέσω μεθόδων αναπνοής, είτε μέσω σωματικής επαφής, που μπορεί να γίνει και στα πλαίσια ενός σπορ ή χορού, φέρνει το ζευγάρι κοντά. Με απλά λόγια, χρειάζεται να αδειάζουμε το κεφάλι μας από σκέψεις, άγχη, αγωνίες και να εστιάζουμε συνειδητά στο σεξουαλικό παρόν με τον ή τη σύντροφό μας. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να το προγραμματίσουμε. Στη σημερινή ζωή προγραμματίζουμε τα πάντα. Τι ώρα θα ξυπνήσουμε, τι ώρα θα πάμε στη δουλειά, το ραντεβού με τον οδοντίατρο, τι ώρα θα συναντηθούμε για ένα επαγγελματικό ή φιλικό ραντεβού, Όλε μα οι δραστηριότητε είναι προγραμματισμένε. Γιατί να μην προγραμματίζουμε και τη σεξουαλική μα ζωή, Αυτή είναι η εισήγησή μου. Να προγραμματίζουμε και τη σεξουαλική μα ζωή. Και θυμηθείτε πω αυτό το επεισόδιο, το 58, όχι τυχαία, καθόλου τυχαία, έρχεται μετά το 57ο επεισόδιο, το οποίο είχε τίτλο «Ένας γάμος χωρίς σεξ», «Sexless Marriage». Κάποιοι ίσως επιχειρηματολογήσουν πως με αυτά που εισηγούμε χάνεται ο αυθορμητισμός. Ο αυθορμητισμός χάνεται ούτως ή άλλως όταν περάσει η πρώτη φάση του μήνα του μέλητος. Ίσα ίσα με τον προγραμματισμό φροντίζουμε ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος και χαλάρωση και να ξαναζωντανέψει ο αυθορμητισμός κάθε φορά που το επιδιώκουμε συνειδητά και εστιασμένα. Αδικούμε το ζευγάρι μας, αλλά και τη σεξουαλική μας ζωή, όταν δεν τη θεωρούμε τόσο σημαντική, ώστε συνειδητά να της δίνουμε χώρο και χρόνο για να υπάρξει. Τα ζευγάρια που προγραμματίζουν τις διακοπές τους και τη σεξουαλική τους ζωή, τείνουν να έχουν καλύτερη πρόγνωση. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, το οποίο θα ανατυπωθεί σύντομα και όταν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώσω και από εδώ από το podcast. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας και κλείνοντας αυτό το 58ο επεισόδιο και επιφυλασσόμενοι για το 59ο για να μιλήσω για το βαθύ τραύμα της απιστίας και να δώσω προτάσεις για τυχόν αντιμετώπιση ή επούλωσή του, ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όσα είπαμε, όσα πολλά είπαμε σε αυτό το 58ο επεισόδιο, η απιστία είναι συνομήλικη με το θεσμό της μονογαμίας. Από τον καιρό που οι άνθρωποι άρχισαν να υπόσχονται μονογαμία ο ένας τον άλλον, παρατηρείται και το φαινόμενο της απιστίας. Το φαινόμενο της απιστίας δεν έχει αυξηθεί στη σημερινή εποχή όπου υπάρχουν τεχνολογικές ευκολίες και διευκολύνσεις για να γίνει απιστία και φαίνεται πως υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα πρόσωπο για το κατά πόσο θα πιστήσει. Ο πρώτος παράγων έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας του ανθρώπου και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Άνθρωποι με ψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, καλοήθειας και ευσυνειδητότητας είναι λιγότερο πιθανόν να πατήσουν ή να απιστήσουν και άνθρωποι με υψηλά επίπεδα εξωστρέφειας και ανοιχτή σε εμπειρίες, και με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητα είναι πιο πιθανόν να απατήσουν ή να πιστήσουν. Άρα, δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας, καλλιεργούμε ενσυνείδητα την ευσυνειδησία μας και την καλοήθεια μας και επιλέγουμε συνειδητά να συνδέσουμε τη ζωή μας με ανθρώπους που έχουν καλλιεργήσει αντιστοίχως αυτά τα χαρακτηριστικά τη υπευθυνότητα, τη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα, τη καλοήθεια και ούτω καθεξής. Το δεύτερο παράγον που έχει σχέση με την πιθανότητα να πατήσει ή να πιστήσει κάποιο έχει να κάνει με την ποιότητα τη σχέση. Σε μια ερωτική σχέση ή σε ένα γάμο όπου συντελείται καθημερινά κακοποίηση, αποξένωση, ναρκιστική κακοποίηση, εκμετάλλευση του ενό προ τον άλλον και γενικότερα οι συνθήκες δεν είναι καλές ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Είναι υποψήφια η σχέση αυτή, ο γάμος αυτός, ώστε τα κέρατά της ή τα κέρατά του γάμου να πιανούν γάερο. Δηλαδή, όσο χειρότερη είναι η σχέση, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξει απιστία μέσα σε αυτή τη σχέση. Εάν βρισκόμαστε σε τέτοιες τοξικές σχέσεις, κάνουμε άμεσα ψυχοθεραπεία... Παίρνουμε άμεσα τη σχέση μας σε θεραπεία ζευγαριού και προσπαθούμε να εξηγιάνουμε τη σχέση. Και αν η σχέση δεν εξηγιένεται, τότε καλύτερα να τερματίσουμε τη σχέση παρά να τερματίσουμε τις ηθικές μας αρχές και αξίες, παραμένοντας σε μια τέτοια σχέση και φτάνοντας στο σημείο να απαντήσουμε όταν αυτό φυσικά δεν είναι μέσα στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητά μας. Επίσης, βασικό στοιχείο διατήρησης της μονογαμίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα είναι η ερωτική και η σεξουαλική ικανοποίηση που παίρνουν μέσα από τη σχέση τους. Για να έχουμε καλή σεξουαλική ζωή σε μια μονογαμική σχέση, χρειάζεται να το προσπαθούμε συνειδητά. Οποιαδήποτε ζητήματα έχουμε μέσα στη σχέση μας, μέσα στη σεξουαλική μας σχέση, να τα συζητούμε ανοιχτά με το τέρι μας και να μην διστάζουμε να ζητούμε χρόνο να αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια, να προγραμματίζουμε την ερωτική και σεξουαλική μας ζωή, προκειμένου να τη διατηρήσουμε ζωντανή. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις σχετικά με όσα αναφέρθηκαν σήμερα, οι αντίστοιχες δικές σας εμπειρίες και σας υπενθυμίζω πως το επόμενο επεισόδιο, το 59ο, θα έχει θέμα το βαθύ τραύμα της απιστίας και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του. Η απόσβεσης του, εάν αυτό γίνεται. Θα τα πούμε την ερχόμενη πέμπτη. Φιλιά!